Κύριε Χιγινή, το πόσα τμήματα έχουν κλείσει, το ξέρουμε. Δεν είναι πολλά, αλλά υπάρχει το πρωτόκολλο 50-1. Το πόσα παιδιά απουσιάζουν όμως από τα σχολεία εξαιτίας της νόσησης, το ξέρουμε. Κοιτάξτε, είναι καταγεγραμμένο σαν μέσος όρος ότι υπάρχει μια απουσία της τάξης του 20%, mm-hmm. το οποίο δεν οφείλεται αποκλειστικά στο ότι νοσούν οι μαθητές, αλλά οφείλεται και σε άλλους λόγους. Δηλαδή... Και εδώ έχετε και τον συνδυασμό με την κουβέντα για το 50%-1. Δηλαδή, το 50%-1 δεν περιμένουν οι γονείς να το δουν να γίνεται πράξη. Είναι πολλοί γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο με το που μαθαίνουν ότι υπάρχουν κρούσματα στο τμήμα του παιδιού τους. Όπως επίσης, επειδή είναι μια σειρά τεστ αναγκαία να γίνει όταν νοσήσει μαθητής μέσα σε ένα τμήμα, που ναι, μεν μπορούν να γίνουν δωρεάν τα rapid test, λέω, σε δομές δημόσιες. Οι γονείς σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί είναι πολύ λίγα τα κέντρα, είναι μεγάλη η ταλαιπωρία, είναι πολλές οι ουρές. Σε περιπτώσεις σε επαρχιακό πόλο είναι τεράστιες οι μετακινήσεις που πρέπει να γίνουν. Οπότε η επιλογή είναι είτε να ταλαιπωρηθείς, είτε να πληρώσεις, είτε να μην στείλεις το παιδί στο σχολείο. Και σε κάποιες περιπτώσεις η επιλογή δυστυχώς είναι η τελευταία. Υπάρχει ένα ζητήματα μαθησιακής διαδικασίας. Ναι, βέβαια. Δική μου περίπτωση, από το δικό μου περιβάλλον. Βρέθηκε ένα κρούσμα θετικό στο τμήμα. Το παιδί, η δική μου περίπτωση, ήταν άμεση επαφή. Πήγαινε κάθε μέρα στο σχολείο κάνοντας τεστ. Χθες λοιπόν βρέθηκε ότι έχει κορονοϊό. Φαίνεται ότι αυτό δεν λειτουργεί. Τουλάχιστον για τις άμεσες επαφές. Δηλαδή είχαμε την κατάργηση του Σταυρού. Αλλά αυτό δεν φαίνεται να λειτουργεί. Ξέρετε κάτι. Η κουβέντα που γίνεται είναι πάντοτε για τη διάγνωση και μετά. Mm-hmm. Εμείς αυτό που λέμε ότι θα έπρεπε να έχουν ληφθεί και τα μέτρα. Έχουμε κουραστεί να το λέμε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας στα αυξημένα τεστ. Εμείς από την πρώτη στιγμή ζητήσαμε πλήρη τεστ και για τη μαθητική κοινότητα και για τους εκπαιδευτικούς από κλιμάκια του ΕΟΔΙΟΥ, ώστε να είναι ασφαλή τα αποτελέσματα. Θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίς. Ζητήσαμε αρέσει των μαθητών στα τμήματα. Ζητήσαμε αρέσει των μαθητών στις μεταφορές. Ζητήσαμε αυξημένα μέτρα καθαριότητας απολύμανσης και προσωπικό φυσικά καθαριότητας. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Και φυσικά συζητάμε από εκεί και πέρα σε επίπεδο διάγνωσης, που είναι πάρα πολύ χρήσιμη, αλλά απλά μετράει αποτελέσματα. Το θέμα είναι να μην φτάσει στα αποτελέσματα. Το θέμα είναι να μην φτάσει στα αποτελέσματα, αλλά αυτό που απαντούν είναι ότι δεν γίνεται σε κάθε σχολείο να υπάρχει μια μονάδα του ΕΟΔΙ. Και εμείς το έχουμε θέσει αυτό το ερώτημα στην εκπομπή, στους ειδικούς, ναι, λέγοντας ότι τουλάχιστον θα μπορούσαν να κάνουν κάποια τεστ σε κάποια σχολεία, έτσι ώστε να κάνουν και μια δειγματοληψία, να βλέπουν τι γίνεται. Ξέρετε κάτι, η επένδυση σε προσωπικό στον τομέα της υγείας, mm-hmm. και της παιδείας, θα προσθέσω φυσικά, είναι κάτι πολύτιμο και μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Εδώ βλέπουμε να επενδύεται, να γίνονται, να δαπανώνται χρήματα για προσωπικό σε άλλους τομείς, οι οποίοι δεν είναι χρήσιμο, να μην ανοίξουμε μια τέτοια κουβέντα αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτό που λέμε ότι και τα κενά που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στα σχολεία, που έχουν παρουσιαστεί εξαιτίας της νόσησης των εκπαιδευτικών, που το Υπουργείο έμοιαζε να το αγνοεί ότι υπάρχει ως φαινόμενο, πολύ καθυστερημένα προσλαμβάνονται αναπληρωτές, τα κενά που υπάρχουν και καλύπτονται εκ των ενόντων δυστυχώς βοηθούν την εξάπλωση της νόσου, γιατί αναμειγνύονται μαθητές από διαφορετικά τμήματα, πράγμα το οποίο δεν είναι το σωστό, ή έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι αφήνουν άλλα καθήκοντα που κάνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα στη μαθησιακή διαδικασία για μια ακόμη φορά.